Φιλοζωικός Σύλλογος Κιλκής στηρίζουμε το νέο νομοσχέδιο που ελπίζουμε, εφόσον εφαρμοστεί σωστά, να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αναπτύσσεται σε 10 άξονες. Πρώτος, οι 5 ελευθερίες των ζώων. Περιλαμβάνονται πλέον ρητά στο νόμο οι 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων. Ελευθερία από πείνα και δίψα. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπώνηση. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια. Ελευθερία από φόβο και αγωνία. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Δεύτερον, η Ελλάδα αποκτά εθνικό μητρό ζώων συντροφιάς. Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα προς υιοθεσία, φυλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι εκτροφής, καταφύγια και δημόσια διοίκηση για πρώτη φορά εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας. Τρίτον, ηλεκτρονικό βιβλιάριο και ψηφιακό ιατρικό ιστορικό του ζώου. Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας μέσω του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Τέταρτον, αναπαραγωγή με κανόνες, που για μένα αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τον ανώτατο αριθμό γενών, αναζώ, την άδεια για αναπαραγωγή και άλλα. Πέμπτον, διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις και αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις. Έκτον, πρόγραμμα Άργος, Παύλα Πόρη και υποχρεώσεις Δήμων. Ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων από κάθε Δήμο. Παράλληλα εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι και διαδικασίες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Έβδομον, στήριξη και κίνητρα στους πολίτες ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Θέσπιση κινήτρων από τους Δήμους, ώστε οι πολίτες ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδια τους, όπως μείωση δημοτικών τελών έως και 10% για επιμελείς ιδιοκτήτες όμως. 8. Πλαίσιο εποπτείας. Θεσπίζεται ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο υποπτείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του συνηγόρου του πολίτη και των φιλοζωικών οργανώσεων. 9. Βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις σε τοπικές και εκπαιδευτικές κοινότητες. Και 10. Εθνική γραμμή καταγγελιών. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής και πενταψήφιου αριθμού καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης ζώων και κάθε παράβαση του νομικού πλαισίου για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Χαιρόμαστε που η κυβέρνηση τηρεί την προεκλογική της δέσμευση για την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος των αδέσποτων ζώων, αλλά και των δεσποζόμενων. Μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός ενός έθνους κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα. Σας ευχαριστώ.